Συνάδελφοι και συναδέλφισες, θέλουμε καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους το 2024 να είναι μια καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία σε εσά και τις οικογένειές σας. Οι εργαζόμενοι χρειαζόμαστε δύναμη, χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα, χρειαζόμαστε ελπίδα για να συνεχίσουμε πιο μαζικά και με καλύτερη οργάνωση της πάλης μας. Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη τα συνδικάτα να είναι μπροστά απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων των επιχειρηματικών συμφερόντων για να υπάρξει το αύριο το μέλλον μας χωρίς φτώχεια, πολέμους, χωρίς τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης. Και από αυτό το βήμα, του Γενικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ. Απευθυνόμαστε σε όλη την εργατική τάξη, σε όλους τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους καλούμε να οργανωθούμε στα συνδικάτα, να έρθουμε σε επαφή με το σωματείο μας και μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες να δώσουμε απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε σε όλες τις πλευρές της ζωής μας να διεκδικήσουμε όλα όσα μας κλέβουν. Απευθυνόμαστε σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να βρεθούμε στους χώρους δουλειάς, να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, να ακούσουμε τις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους, τις διεκδικήσεις τους. Να τους καλέσουμε μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, τις συσκέψεις, να πούν γνώμη, να ασκήσουν κριτική, να συναποφασίσουμε, να μπουν μπροστά την οργάνωση της πάλης. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που χρειαζόμαστε αγωνιστικής ανάτασης, απεργιακής απάντησης στην επίδεση που δεχόμαστε. Απευθυνόμαστε σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών και των συνδικάτων. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα με όσα βασανιζόμαστε στο εισόδημα για τις συλλογικές συμβάσεις, την υγεία, την παιδεία, τις εργασιακές σχέσεις, την ανεργία. Δρούμε σε συνθήκες όπου στην περιοχή μας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πολεμικά μέτωπα, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Μέτωπα στα οποία η εμπλοκή της χώρας μας, οικονομική, πολιτική, στρατιωτική, είναι μεγάλη. Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Τέτοια επικίνδυνη εξέλιξη είναι η εμπλοκή της χώρας μας, με τη συμμετοχή ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ συνεχίζεται. Ο κίνδυνος γενικευμένη σύγκρουσης σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι ορατός. Ήδη τώρα που εμείς εδώ συζητάμε βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο αντιπυρελιστικό αντιπολεμικό συναλλητήριο συνδικάτων και μαζικών φορέων στο Σύνταγμα. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κλιμακωθεί. Η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται όλες τις αντιδραστικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, τα προαπαιτούμενα για να τσεπώσουν δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, η επιχειρηματική όμιλη, με την εξασφάλιση τεράστιων κερδών. Από τη δράση τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των συνδικάτων, όπως στους οικοδόμους, στο μέταλλο, στον τουρισμό επισητισμό, από τα πετρέλαια και τα λιπάσματα καβάλας, από την Κόσκο, αλλά και σε άλλους κλάδους, αυτό που έρχεται από τους εργαζόμενους είναι η αγανάκτηση, είναι η ανάγκη οργανωμένης απάντησης. Τώρα το τονίζουμε. Τώρα είναι η ώρα της μάχης, είναι η ώρα του αγώνα. Στη μάχη, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, βρίσκονται ήδη οι οικοδόμοι που στις 31 Γενάρια απεργούν αφού έχουν προηγηθεί αγωνιστικές απεργιακές πρωτοβουλίες σε εργοτάξια με μαζική συμμετοχή και την υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Στη μάχη βρίσκεται το μέταλλο που ήδη έχει ξεκινήσει προετοιμασίες, απεργιακές κινητοποιήσεις για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ήδη έχει υπογράψει επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που έχουν δώσει αισιοδοξία και μεγάλη εμπιστοσύνη στη δύναμη του Συνδικάτου και αν θέλετε τροφοδότησαν τη συζήτηση και σε άλλα εργοστάσια και χώρους δουλειάς. Αυτές οι μαζικές συλλογικές διαδικασίες αποτελούν παράδειγμα. Οι μάχη που είναι έτοιμοι να δώσουν και ήδη έχουν προχωρήσει σε τέτοιες διαδικασίες γενικών συνελεύσεων οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, στο λιμάνι. Στη μάχη βρίσκονται τα τρόφιμα και σε μεγάλους χώρους όπου και εκεί υπογράφτηκαν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε για να έχουν οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα τους θετικά αποτελέσματα. Τα συνδικάτα να τα εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι, να εμπιστεύονται τη δύναμη της οργάνωσης και της ταξικής ενότητας. Έτσι βγαίνουν οι εργαζόμενοι στο δρόμο του αγώνα, αγαπητοί συνάδελφοι. Με άλλο, άλλο τρόπο εμείς δεν γνωρίζουμε, αν εσείς ξέρετε, αυτό τον τρόπο ακολουθάμε εμείς και έτσι οι εργαζόμενοι κατάφεραν σε αυτούς τους κλάδους και σε άλλους που θα ακολουθήσουν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις. Στη μάχη βρίσκονται επίσης οι βιοπαλεστές αγρότες για να επιβιώσουν, που ξέρουμε όλοι μας, ότι πουλάνε τα προϊόντα τους πάφτινα και φτάνουν στα, μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ πανάκριβα, γι' αυτό και η κυβέρνηση απαντά με καταστολή. Στη μάχη βρίσκονται οι φοιτητέ, οι μαθητές και χρειάζονται τη στήριξή μας για να ακυρωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας είναι δωρεάν σπουδές και πτυχία που θα έχουν αξία με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Η κατάσταση των εργαζομένων κάθε μέρα δυσκολεύει. Έχουμε μπροστά μας μεγάλα μέτωπα. Ένα από αυτά είναι η ακρίβεια και ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το εισόδημά μας. Τα όποια μέτρα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση δεν λύνουν το πρόβλημα. Αυτό το δείχνει και η εμπειρία που έχουμε όλοι αποκτήσει από τα διάφορα πάσ τα διάφορα καλάθια. Για τους εργαζόμενους, τα σούπερ μάρκετ έχουν καταντήσει βραχνάς. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και απ' την άλλη οι εταιρείε στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια έχουν ξεχυλώσει από κέρδη. Γύρω από το μέτωπο της ακρίβειας, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εμφανίσει ότι επιχειρεί να περιορίσει την ακρίβεια για το λαό, επιμένοντας ωστόσο στο ότι είναι περιορισμένες οι ικανότητε τη να το κάνει, αφού είναι όπως λέει, διεθνές πρόβλημα. Ενώ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την ανικανότητά της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ο μεγάλος ένοχος για την κερδοσκοπία και την ακρίβεια στην αγορά τα σπασμένα τις οποίες καλούνται να πληρώνουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα είναι η κυβερνητική πολιτική των απελευθερωμένων τιμών και γενικότερα όπως το λένε, των ελεύθερων αγορών. Αυτή η πολιτική την οποία πιστά υπηρετεί η νέα δημοκρατία και υπερασπίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιτρέπει σε όλους εκείνους που έχουν το πάνω χέρι στη διαμόρφωση των τιμών και ελέγχουν τις αγορές να αυξάνουν όποτε και όσο θέλουν τις τιμές. Με βασικό κριτήριο ένα, τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Σε αυτό συνηγορούν και τα διψήφια και συχνά τριψήφια ποσοστά αύξηση των κερδών που μας πληροφορούν πως στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό κερδών και όχι μισθών. Όχι βεβαίως ότι με άλλη πολιτική διαχείριση η κατάσταση μπορούσε να ήταν καλύτερα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πως τελικά η ακρίβεια δεν είναι ούτε φυσικό φαινόμενο... ούτε αποτέλεσμα ανικανότητας της μιας ή της άλλης κυβέρνησης. Και δεν είναι και ούτε εισαγόμενη. Επιχειρήματα που πολλές φορές χρησιμοποιούνται... χρησιμοποιούνται λέμε και εδώ από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ... για να αθώνεται η κυβέρνηση και η επιχειρηματική όμιλη. Η ακρίβεια για τα εργατικά λαϊκά στρώματα είναι... Και αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών προ όφελο των κερδών των ομήλων, τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό που μα έχουν ζαλίσει την πράσινη μετάβαση, τη νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη πολιτική του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, η ακρίβεια είναι ένα ακόμα πρόσωπο τη αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση που έχει ανάγκη το κεφάλαιο στη χώρα μα. Ο φτηνότερος εργάτη. Η σχετική εξαθλίωση της εργατικής τάξης εκφράζεται και με την ακρίβεια. Μπροστά μας έχουμε και το μέτωπο της υγείας. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απαράδεκτη. Οι ιώσεις, ο COVID, φανερώνουν ακόμη περισσότερο τις ελλείψεις σε υποδομές, σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Σωστά οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία κινητοποιούνται, προχωρούν σε απεργίες στις 22 Φλεβάρι και είναι καθήκον όλων μας να τους στηρίξουμε. Να στηρίξουμε επίσης τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων στα μέσα Φλεβάρι για τις πανάκριβες υπηρεσίες υγείας και των φαρμάκων. Μπροστά μας έχουμε ακόμη το μέτωπο των μνηστηριασμών, ο αυταρχισμός και η καταστολή με εντολή της, Νέας Δημοκρατίας είναι άγριος. Προχθές το ζήσαμε, έξω από το σπίτι της Ιωάννας Κολοβού του ζωγράφου, που τη έρνουν στα δικαστήρια την ίδια και τον γιο της. Το ζούμε με τις διώξεις και όσο εναγωνίζονται για να σώσει ο λαός το βιό του, όπως τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ο Βάλσαμος ο Συρίγος, μέλος της Εκλεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ, που δικάζεται στις 5 Απρίλη, φορτωμένος με άδικες κατηγορίες του μισού ποινικού κώδικα. Μπροστά μας έχουμε χιλιάδες πληστηριασμούς. Τα συνδικάτα πρέπει να πάρουμε πάνω μας και αυτό το μέτωπο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ανάγκη και είναι απέτηση των συνδικάτων να οργανωθεί μαζική απεργιακή απάντηση. Στις 28 Φλεβάρι κλείνει ενα χρόνος από το έγκλημα στα τέμπη. Έχουμε ευθύνη γιατί να θυμηθούμε ότι χιλιάδες εργατόκοσμος βγήκε στο δρόμο φωνάζοντας, αν το θυμάστε, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. 28 Φλεβάρι είναι μια εμβληματική ημερομηνία. Για όσους χάθηκαν, εμείς είχαμε δεσμευτεί ότι δεν θα αφήσουμε, αυτό ήταν το σύνθημα, το έγκλημα αυτό να ξεχαστεί. Βεβαίως να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και το έχουμε χρέος στα νέα παιδιά που δεν γύρισαν στις οικογένειές τους. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να πετύχει η απεργία στις 28 Φλεβάρι που οργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία. Ήδη 15 εργατικά κέντρα μέσα σε αυτά και το μεγαλύτερο της χώρας, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, πέντε πανελλαδικές ομοσπονδίες και δεκάδες σωματεία έχουν πάρει απεργιακές αποφάσεις και ο κατάλογος μεγαλώνει. Σε αυτό το απεργιακό μέτωπο έχουμε θέσει, ό, θέσει όλοι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και ιδεολογικές μας διαφορές, όλοι όσοι αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση δυσκολεύει για τους εργαζόμενους όλοι όσοι αγωνιούμε από τη συνεχή επίδεση που δέχεται ο λαός μας, από τη φτώχεια και την εκμετάλλευση που βαθαίνει. Όλοι όσοι προβληματιζόμαστε για την ισχυρή, μαζική, μαχητική απάντηση που πρέπει να δώσει το εργατικό κίνημα. Όλοι όσοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά στις έδρες των σωματείων μας, στις έδρες των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών, χιλιάδες κατατρεγμένους που ψάχνουν από κούμπι. Έχουμε μεγάλη πείρα. Δεν ξεχνάμε τους αγώνες που έδωσαν δεκάδες συνδικάτα και μετέτρεψαν το νόμο Χαζιδάκι στην ουσία σε κουρελόχαρτο. Αγώνες που γνώρισαν τεράστια αλληλεγγύη για να τα καταφέρουν σε εργοστάσια, στα αστικές συγκοινωνίες, στο λιμάνι του Πειραιά. Τις μεγάλες απεργίες ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη και τον νόμο Γεωργιάδη, όπως είπαμε, με αποφάσεις δεκάδων εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, ακυρώνοντας στην πράξη το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι τα αντιλαϊκά μέτρα έχουν τη συνένεση των εργαζομένων. Τους μεγάλους αγώνες να επαναλάβουμε με αφορμή τα τέμπη που κινητοποίησαν πάνω από τρία εκατομμύρια του λαού μας για 20 μέρες. Γιατί λοιπόν πρέπει να απεργήσουμε στις 28 Φλεβάρι. Συνάδελφοι, γιατί τώρα απαιτούνται αυξήσεις στους μισθούς. Τώρα οι ακρίβεια και ο πληθωρισμός καταβροχθίζουν το εισόδημά μας την ώρα που 500 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν πάνω από 25 δισεκατομμύρια κέρδη. Γιατί, γιατί τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το κατώτατο μισθό με βάση τον τρισάθλιο νόμο Βρούτσι Αξιόγλου με σκοπό η κυβέρνηση να δώσει ορισμένες μικρές αυξήσεις στο κατώτατο μισθό που θα εξαναμιστούν τη μεγάλη ακρίβεια. Σε αυτή τη διαδικασία οι εργαζόμενοι τα συνδικάτα δεν πρέπει να γυρίσουν την πλάτη. Δεν πρέπει να παραδώσουν το συλλογικό, το εργαλείο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην κυβέρνηση των καπιταλιστών. Τώρα πρέπει να Απαιτήσουμε να γυρίσουν οι συλλογικέ συμβάσει στα συνδικάτα, όχι οι συνάδελφοι του κοινωνικού εταίρου όπω ακούστηκε για το βήμα. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε κοινωνικοί εταίροι. Συνδικάτα είμαστε εδώ. Εργαζόμενοι είμαστε εδώ. Είμαστε συνδικαλιστικέ οργανώσει. Σε αυτού πρέπει να γυρίσουν οι συλλογικέ συμβάσει. Να αγωνιστούμε για κατώτερο μισθό 900 ευρώ, αναγνώριση όλων των τριετιών συμπεριλαμβανομένων και της περίοδου 2012-2023. Τρίτον, γιατί τώρα απαιτούμε ρεύμα φτηνό για όλο το λαό και όχι όταν βγει ο χειμώνα. Τώρα πληρώνουμε και ματώνουμε για την ενέργεια. Τα καύσιμα με την τιμή της κιλοβατόρας να είναι διπλάσια σε σχέση με το 2020, την ίδια ώρα γίνονται τεράστιες κερδοφορ... κερδοφόρες επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Γιατί τώρα ο οικογενειακό προπολογισμό χτυπιέται και οι γονεί βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καταφέρουν να σύρουν τα παιδιά του στα φροντιστήρια, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ξέρουμε ότι η κυβέρνηση φέρνει νόμο που ιδιωτικοποιεί τα πανεπιστήμια και ήδη ξανά πάλι και προχθές οι φοιτητές, οι μαθητές, οι συνδικάτα θα πάνε πάλι σε κινητοποίηση και έχουν καταφέρει ε, η κυβέρνηση να έχει σπάσει μέχρι στιγμή τα μούτρα τη. Γι' αυτό χρειάζεται από εμά συνεχή στήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων. Το θέμα των πανεπιστημίων και της εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους φοιτητέ, δεν αφορά μόνο τους μαθητέ, μα αφορά όλου. Αφορά όλη την εργατική τάξη. Γιατί λοιπόν να απεργήσουμε, γιατί τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, και λείπουν κρίσιμε υποδομέ στην παιδεία, την πρόνοια, στι υπηρεσίε για πρόληψη και προστασία από φυσικέ καταστροφέ. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, και οι προηγούμενες διαλέγουν να δίνουν 7 σε πολεμικέ αποστολέ και ανατολικού εξοπλισμού. Να το πω τώρα, και πριν από λίγο εδώ, ε, 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 γράψανε 8,6 δισεκατομμύρια για αγορά εξοπλισμών αεροπλάνων, για εκεί τα ταμεία είναι γεμάτα. Όταν πάμε και εμείς λέμε για όλα αυτά που συζητάμε εδώ, τα ταμεία είναι άδεια. Γιατί επίσης πρέπει να απεργήσουμε, γιατί το 2023 είναι κρίση συνάδελφοί μας, ξεπέρασαν τους 160 αριθμός ρεκόρ τη στιγμή που καταγράφονται ασύλληπτα κέρδη. Σας καλούμε αγαπητοί συνάδελφοι όλους και όλες να υπερβούμε προκαταλήψεις και να προβληματιστούμε. Αξίζει να κάνουμε το βήμα και να δώσουμε μαζική, ταξική, ενωτική απάντηση. Αξίζει να μην αφήσουμε την οργάνωσή μας, το εργατικό κέντρο, την ομοσπονδία, το συνδικάτο μας, έξω από αυτή τη μάχη. Αξίζει να οργανώσουμε την πάλη μας τώρα, ενάντια στην ακρίβεια. Να δώσουμε τη μάχη για αυξήσεις στα μεροκάματα και τους μισθούς. Αξίζει να παλέψουμε για να υπογραφούν παντού συλλογικέ συμβάσει. Έχουμε ευθύνη. Τι θα πούμε στους συναδέλφους μας που ζητούν να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, που 15 του μήνα φράγκο στην τσέπη δεν υπάρχει. Γιατί δεν πρέπει να, συμβο... να συμβιβαστούμε με όλα αυτά που ζούμε και εκείνα που μας ετοιμάζουν. Αυτό που έχει μεγάλη αξία και σημασία, συνάδελφοι, είναι το εξής. Κανένας νόμος, καμιά κυβέρνηση δεν παραχώρησε ποτέ κανένα δικαίωμα στην τάξη μας. Επιβάλαμε, επέβαλε τα δίκαια της με το δικό της νόμο, το νόμο της οργάνωσης, το νόμο της ταξικής πάλης. Συνάδελφοι, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, δεν πρέπει να αποδεχτούμε τη σημερινή κατάσταση. Ποτέ τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα. Δεν πρόκειται και δεν πρέπει να υποκληθούμε στις δυσκολίες ή να κάνουμε ομφαλοσκόπηση την ώρα της μάχης. Θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα. Τώρα όμως είναι η ώρα της μάχης γιατί οι συνάδελφοι όποια αποδέχονται τις δυσκολίες της σημερινής κατά... κατάστασης καλλιεργούν την απογοήτευση, το φόβο όπως δείχνουν και εδώ αυτές οι σημερινές αποφάσεις που θέλουμε να πάρουμε. Συμβάλλουν η εργατική τάξη να χαμηλώνει τον πύχη των απαιτήσεών της. Να περνάει η λογική ότι αυτή είναι η μοίρα μας. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το κεφάλαιο είναι ισχυρό. Όμως αυτό, όποιοι το λένε, είναι η φωνή των εργοδοτών. Δεν είναι η φωνή των εργαζομένων. Θέλουμε να καλέσουμε όλα τα σωματεία, όλες τις συνεργαστικές οργανώσεις, που πραγματικά θέλουμε να βρεθούμε στη μάχη να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους εργοστάσιο το εργοστάσιο γραφείο το γραφείο παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς να συζητήσουμε με αποφασιστικότητα την ανάγκη να προχωρήσουμε στις 28 Φλεβάρι σε μια πανεργατική απεργία θα το πούμε εδώ που θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά εμείς δεν αρνούμαστε καμιά αγωνιστική κλιμάκωση όπως προτείνεται εδώ για τις 17 του Απρίλη. Μέχρι τότε, ρε συνάδελφοί μου όμως, τι θα κάνουμε. Ακούστε και εδώ ένα σχέδιο. Αν όμως περιμένουμε μέχρι τότε, τότε δίνουμε χώρο και χρόνο στην κυβέρνηση να περάσει ένα σωρό αντεργατικά νομοσχέδια και άλλα που έχει στο σιρτάρι τη. Το ζήτημα, συνάδελφοι, είναι πόσοι θα μπουν στην οργάνωση της πάλης πόσοι θα μπουν στη μάχη τώρα για να φτάσουμε και στις 17. Όσα προγράμματα οι όποιοι σχεδιασμοί ακούστηκαν εδώ θα μείνουν στα χαρτιά αν δεν πάμε έτσι. Και άλλες φορές πάρθηκαν αποφάσεις που όμως δεν υλοποιήθηκαν. Γιατί επικράτησαν οι λογικές εδώ των συναδέλφων της πλειοψηφίας ότι τα θυμάστε ότι οι νόμοι αυτοί είναι, δεν μπορούν να αλλάξουν. Πολλές φορές εδώ υπόθηκαν επιχειρήματα και τα ακούσαμε και σήμερα. Ο κόσμος δεν τραβάει, δεν συμμετέχει. Γιατί, 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 γιατί. Οι συνάδελφοι εδώ της πλειοψηφία, όταν έβαζαν και βάζουν τέτοια ζητήματα, τι δείχνει, υπάρχει παρέτηση από κάθε διεκδίκηση. Πολλές φορές εδώ τι λέει να δούμε με τα Υπουργεία, να δούμε με την Κυβέρνηση. Μιαζόμαστε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Λες και τα δεις που θα έχει εκεί, θα πάνε για την ενίσχυση του εισόδηματό μας. Λες και τα δεις θα πάνε στους εργαζόμενους. Μιαζόμαστε για τους κοινωνικούς διαλόγους Συνάλλη. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη λογική... ότι με μια άλλη διαχείριση μπορούν και οι εργοδότες να έχουν τα κέρδη τους και οι εργαζόμενοι να ζουν καλύτερα. Ότι υπάρχουν καλοί και υγιείς επιχειρηματίες. Σας καλούμε όλους να προβληματιστούμε. Όλοι όσοι έχουν, έχουν τέτοιες λογικές θα οργανώσουν την πάλη, θα παλέψουν ενάντια στην ακρίβεια, στις αιτίε που τη δημιουργούν, θα οργανώσουν την πάλη για γενναίες αυξήσεις. Δεν πρέπει κανείς να παρασυρθεί. Δεν πρέπει, να, δεν πρέπει να κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα τους επόμενους τρει μήνες. Να σας πω τώρα, οι ίδιοι εργαζόμενοι στον τουρισμό οργανώνουν τον αγώνα τους. Τι θα πούμε, Τότε που ήδη θα έχει ξεκινήσει το Ισική Σεζόν, καταλαβαίνετε τη δυσκολία που υπάρχει. Τώρα πρέπει και σωστά κάνουν και ξεκινούν διαδικασίες τέτοιε. Γιατί ξεκινάνε, ξέρετε, και οι συμβάσει του τώρα να υπογράφονται. Ακούστηκε εδώ και από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα. Προχωράμε, λέει, στις 17 του Απρίλη γιατί θέλουμε χρόνο, μάλιστα. Είναι αυτός όμως ο πραγματικός λόγος που μιλάμε για απεργία μετά από περίπου τρεις μήνες. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έχουμε πρόθεση, υπάρχει πρόθεση εδώ να βάλουμε εμπόδια σε όλα αυτά τα αντιδραστικά νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση. Αν πείτε ναι, τότε πρέπει να πείτε κιόλα όταν έφερναν του αντιλογικού νόμου Γεωργιάδη και Χατζηδάκη, ποια ήταν η απάντησή σα, τι κάνατε. Αν πείτε ναι, τότε όλο αυτό το διάστημα τι κάνατε για το ζήτημα τη ακρίβεια. Κάποια αγωνιστική αντίδραση, κάποιο συλλαλητήριο, κάποια παράσταση διαμαρτυρίας. Ή επίσης, πρόσφατα, δεν πέρασε πολύς καιρός, ψηφίστηκε ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός της κυβέρνησης το Δεκέμβρη. Το θυμόμαστε όλοι. Τι κάναμε, τι κάνατε. Αν πείτε ναι, τότε ποια ήταν η αντίδραση η δική σας όταν οι εταιρείες της ενέργειας ανέβαζαν τις τιμές, όταν τα συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα πάλευαν έξω από τη ΔΕΗ, έξω από τις ιδιωτικές εταιρείες, για τέτοια ζητήματα. Να μην κόβονται ρεύματα λόγω της δεν μπορούσε να πληρώσει και δεν μπορεί να πληρώσει ο εργαζόμενος κόσμος. Αν πείτε ναι, τότε για να δούμε τι ενέργεια έγινε από εσά όταν πάλι πρόσφατα οι κατασκευαστικές εταιρείες, αυτά, αυτές οι εταιρείες οι γνωστές και μη εξαιρετές, άφησαν τα διόδια σε όλη την Ελλάδα. Οι εργατικά συνδικάτα πάλι βρέθηκαν μπροστά εκεί ε, στα διόδια και να ενημερώνουν και να βάλουν εμπόδια και να καταγγέλουν και να προετοιμάζουν την ανάγκη να παλέψει ο κόσμος. Αν πείτε ναι τότε μια πρωτοβουλία να μας πείτε για τα φανς, για αυτούς τους πληστηριασμούς που πετάνε στον δρόμο φτωχούς εργάτες. Είμαστε υπερβολικοί βρε συνάδελφοι. Κρίνετε το αλλά νομίζουμε ότι δεν είμαστε υπερβολικοί. Τώρα λοιπόν κάνουμε απεργία στις 17.00 και λέτε, λέτε, είναι άλλο θέμα τα τέμπη, όπου 57 νέα παιδιά έφυγαν από εγκληματικέ ελλείψει διαχρονικέ των κυβερνήσεων. Και θέλετε να το ξεχωρίσετε. Ποιο είναι ο κρίκο, συνάδελφοι, που συνδέει την ακρίβεια, την υγεία, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, πληστηριασμού, τι αυξήσει με το σταγονόμετρο, κι αν και τα τέμπη. Ποιος είναι ο κρίκος. Το λέμε καθαρά στην άδελφη. Ένας είναι ο κρίκος και δεν μπορεί να το ξεχάσει κανένας αυτό για να ξεφύγει από αυτό. Το κέρδος. Όλα αυτά τα συνδέει το κέρδος. Άρα υπάρχει κρίκος που τα συνδέει. Ή επίσης, η το τελευταία το τελευταίο εκκληστική επιτροπή, όταν βάλαμε εμείς το θέμα για τις 28 υπόθηκε εδώ από συναδέλφου τη ΔΑΚΕ, αλλά δεν υπήρχε σε καμιά άλλη διαφωνία, για το νέο νομοσχέδιο λέει που φέρνει για τον ΟΣΕ. Και μάλιστα υπόθηκε ότι και η Ομοσπονδία του ΟΣΕ και τα σωματεία του ΟΣΕ είναι σύμφωνοι. Το είπατε. Και όχι μόνο. Όταν σε δελτία τύπου εδώ της ΓΕΣΕ, τα διάβαζα προχθές για να επαναφέρω ορισμένα ζητήματα που βάζετε. Λέτε, για την ακρίβεια. Τη διατήρηση των πετυχημένων μηχανισμών αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στις επενδύσεις. Ή το δεύτερο, να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη από εντελώ αυθαίρετα όρια για προπολογισμού και πάνω από εντελώ αυθαίρετα όρια για προπολογισμού και επενδύσει. Δηλαδή, τα αιτήματά σα ποια είναι να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, οι επενδύσει, δημιουργώντα αυταπάτε στου εργαζόμενου για το ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση. Είναι μια φωλιά μονοπωλίων που εκμεταλλεύονται του εργαζόμενου αλλά και το ότι η ανταγωνιστικότητα είναι πια με ίσου όρου θα βελτιώσει των εργαζομένων, τη ζωή των εργαζομένων βάζοντα δίθεν κανόνε, όρου στα κέρδη των επιχειρήσεων. Ε, για δείξτε μα μια χώρα που συνέβη αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε αυτά πάντα ότι μπορούμε να βάλουμε όριο στα μονοπόλια και τι πολιτικέ να μην κερδίζουν. Μα αυτό είναι ο, η ύπαρξή του, αυτή είναι. Με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Το ξανατονίζουμε. Δεν μπορεί να συνεπάρχουν και κέρδη για το κεφάλαιο και κέρδη ε, για τους και να περνάνε καλά οι, οι εργαζόμενοι. Έχουμε λοιπόν καθήκον συνάδελφοι να δώσουμε κουράγιο στους εργαζόμενους. Σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε να μπείτε όλοι. Όλοι σαν μια γροθιά. Ανεξάρτητα από τις χθεσινές πολιτικές και συνδικαλιστικές σα απόψεις. Ενότητα απέναντι στο συνασπισμένο κεφάλαιο. Ενότητα με ένα σύνθημα. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ένα σύνθημα που βγήκε μέσα από τη ζωή. Που βγήκε μέσα από τη μάχη. Που βγήκε από τα στόματα τριών εκατομμυρίων ανθρώπων και ακόμα φωνάζεται στις διαδηλώσει. Για την εργατική τάξη ένα είναι ξεκάθαρο. Μισθοί που έχουν σαν κριτήριο Τις αντοχές των επιχειρήσεων σημαίνει ότι μόνιμα οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται στο κρεβάτι του προκρούστη. Χαΐρι δεν πρόκειται να δει κανένας. Επόμενα, μαζική δράση παντού, με σχέδιο αναμέτρηση με την εργοδοσία, την κυβέρνηση και το κράτος. Εμείς πρέπει να απεργήσουμε και να διεκδικήσουμε όλο τον πλούτο, που φτάνει και περισσεύει για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Φτάνει για τα 900 ευρώ μισθό, φτάνει για γενναίες αυξήσεις, φτάνει για 35 ώρα, 7 ώρα πενθήμερο, φτάνει για τις τριετίες, φτάνει για ακόμα περισσότερα. Η απεργία προβάλλεται ως αναγκαιότητα. Η καθολική συμμετοχή των εργαζομένων θα σηκώσει φράγμα σε όλους εκείνους που επιδιώκουν να καναλιζάρουν την αγανάκτηση στα λασπόνερα της συνένεση των συμβασμών. Κρινόμαστε όλοι μας και εμείς από το άνοιγμα στους εργάτες, από τις γενικές συνελεύσεις, τη ζωντανή και δημοκρατική συζήτηση, από την εγγραφή νέων εργατών, από τη μαζικοποίηση των συνδικάτων. Τέλος, απευθύνουμε κάλεσμα σε, όλα τα, σε όλες τις οργανώσεις, σε όλα τα μέλη των διοικήσεων, των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών και των συνδικάτων, σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, παίρνοντα υπόψη την επίδεση που δεχόμαστε στη ζωή μας και, την, και, τα δικαιώματά μας, την ανάγκη να απαντήσουμε, να προχωρήσουμε στις συλλογικέ διαδικασίες που είναι το ζωντανό κύτταρο των συνδικάτων, με πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να ρεχτούμε στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 28 Φλεβάρη. Εμείς έτσι νομίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε για να φτάσουμε και στις 17. Έτσι νομίζουμε ότι θα μας εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι. Έτσι νομίζουμε ότι θα ισχυροποιούνται τα συνδικάτα. Έτσι νομίζουμε ότι θα δίνουμε τη μάχη για ένα καλύτερο μέλλον με όλα αυτά που θέτουμε εδώ και με το πλαίσιο που και εμεί έχουμε και το καταθέσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκκλησική Επιτροπή. Αυτή τη μάχη νομίζουμε πρέπει να δώσουμε με αυτέ τι προποθέσει. Να είστε καλά.